Σήμερα η Περιφέρεια, η Λέσβος, ο Δήμος έχει τη χαρά να φιλοξενεί τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον κύριο Φραγκάκη από τα Χανιά, παλιό γνωστό τουλάχιστον δικό μου, και ο οποίος μέχρι τώρα από τη συζήτηση φάνηκε αυτό που είπανε συμμετασχόντες, μου είπανε πόσο τεχνοκράτης είναι. Μας έκανε πολύ καλή εντύπωση και θα χαρεί να απαντήσει, να δηλώσει και να απαντήσει σε όποιες ερωτήσεις έγινε. Έχουμε επίσης τη χαρά να έχουμε τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Υπουργό, τον κύριο Αθανασίου, που παρευρίσκεται εδώ. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ και φαντάζομαι θα θέλει να πει και δύο λόγια. Αυτά από μένα. Τα είπατε εσείς, κύριε Περιφερειάρχα, και ο Γενικός πριν. Εγώ θέλω να πω μόνο να ευχαριστήσω τον φίλο μου Γενικό Γραμματέα που είναι εδώ, ο οποίος ήρθε εδώ και δεν περιορίστηκε να δώσει υποσχέσεις από μακριά. Είναι και εντολή του Πρωθυπουργού να ήταν εδώ για να παραπτύξει το πρόγραμμα το τουριστικό, το τουρισμού μας για την ανάπτυξη της Λέσβου, γιατί η προτεραιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης είναι στήριξη του πρωτογενούς τομέα και στήριξη του τουρισμού. Η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού και φάνηκε από πέρυσι από τα νούμερα. Η Λέσβος τηρουμένων των λογιών πήγε καλύτερα πέρυσι, αλλά όχι όπως θέλουμε. Γι' αυτό εδώ με τις θέσεις και τη χρηματοδότηση που θα γίνει για την προβολή από τον κύριο Γενικό, ευελπιστούμε όλοι θα πάμε καλύτερα φέτος. Η Λέσβος πάει μπροστά, η Λέσβος αλλάζει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στην Λέσβο. Μία επίσκεψη η οποία έχει διπλό χαρακτήρα και θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, μπορεί ο γιο και καλό φίλο, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη για τη φιλοξενία και για την εξαιρετική συζήτηση που είχαμε. Να ευχαριστήσω επίσης τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Λέσβου, πρώην Υπουργό, τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος όλο αυτό το καιρό έχει αναπτύξει μια εξαιρετική συνεργασία με εμάς και για τα θέματα του τουρισμού. Σήμερα ανακοινώσαμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα προβολής για τη Λέσβο 500.000 ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, το οποίο ουσιαστικά θα βοηθήσει το νησί να βγάλει προς τα έξω τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, τα οποία είναι πολλά. Συζητήσαμε και με την Περιφέρεια και με τους δύο Δήμους, αλλά και με τους φορείς του τουρισμού, τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να κάνουμε προώθηση και προβολή τουριστική όλου του νησιού, στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις από ανθρώπους του τουρισμού και όχι μόνο. Έλαβα υπόψη μου πάρα πολλά σημεία από αυτά τα οποία είπαν και το επόμενο διάστημα θα εξειδικευτούν σε μια πολύ συγκεκριμένη καμπάνια τουρισμού για το εξωτερικό. Να πω επίσης ότι ο στόχος μας είναι πώς θα προσελκύσουμε πλέον περισσότερους επισκέπτες στο νησί και το 2023 και το 2024. Ένας δεύτερος στόχος μας είναι πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τον προορισμό στο εξωτερικό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε τι μπορεί να κάνει αυτός ο τόπος και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που αναδείχθηκε σήμερα είναι το κομμάτι της συνεργασίας. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θέλουμε να την εμπλουτίσουμε και να τη συνεχίσουμε, το ίδιο και η Περιφέρεια. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ απτό και πολύ συγκεκριμένο. Δίνουμε βάρος στον τουρισμό. Θέλουμε η Λέσβος να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο τουριστικά από ό,τι είναι τώρα, να βελτιωθούν οι αφίξεις, να βελτιωθούν τα έσοδα για την τοπική κοινωνία και να μπορέσουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι να έχουν δουλειές από τον τουρισμό, καλοπληρωμένες δουλειές και πολύ περισσότερα έσοδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα κάποιες τεχνικές ίσως λεπτομέρειες για το πώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Καταλάβαμε ότι θα κάνετε μία προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Μυτιλινής. Ουσιαστικά όμως θα είναι και ολόκληρο το νησί, αλλά θα συμμετέχει και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Σωστά. Επίσης, καταλάβαμε ότι θα υπάρξουν κάποιες επιτροπές οι οποίες θα συζητούν και θα μαζεύουν προτάσεις από φορείς. Υπάρχει κάποια έτοιμη μελέτη αυτή τη στιγμή ή κάποιος προγραμματισμός, κάποιος μπούσουλας έτσι για το πώς θα προχωρήσουμε. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, ότι εντάξει είναι πάρα πολύ καλά τα χρήματα αυτά, 500.000 ευρώ, είναι και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά τόσο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα. Οπότε μιλάμε για 1.000.000 ευρώ. Και πότε θα έχουμε κάποια μετρήσιμα αποτελέσματα, δηλαδή το 2024, το 2025. Όπως ξέρετε, υπογράφουμε προγραμματική συμφωνία με τον Δήμο
Μυτιλίνης, η οποία περιλαμβάνει, έχει πρόβλεψη για όλο το νησί, αφορά και τους δύο δήμους όλο το νησί. Υπάρχουν στην προγραμματική προβλέψεις για ομάδες εργασίας, οι οποίες ουσιαστικά θα καταλήξουν μετά από συζήτηση και διαβούλευση μεταξύ δήμων, περιφέρειας, ΕΟΤ και φορέων, το προς τα πού θέλουμε να πάμε αυτή την καμπάνια. Προφανώς υπάρχει μία μελέτη, την οποία την έχουμε ήδη κάνει, για το πού θέλουμε να στοχεύσουμε, σε ποιες αγορές, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συντέλεσης τουριστικά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας και ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Το κάναμε και στο παρελθόν, στην προηγούμενη καμπάνια πριν από 1,5 χρόνο. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Η στόχευση είναι ίδια. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο είμαστε σήμερα εδώ είναι να συζητήσουμε άμεσα με τους φορείς, να έρθουμε σε περίπου 2 μήνες από τώρα και να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα προβολής προς το εξωτερικό και προς το εσωτερικό. Και να διορθώσω κάτι το οποίο είπατε πριν, ότι δεν μιλάμε για 500 συν 550 της περιφέρειας, μιλάμε για 500 συν 550 της περιφέρειας συν 420 το 2021. Άρα αν το βάλετε συνολικά ως χρηματοδότηση, είναι αρκετά χρήματα. Ο στόχος είναι τα χρήματα αυτά να πιάνουν τόπο και πιστέψτε με ότι πιάνουν τόπο, διότι πάνε πολύ στοχευμένα και πολύ συγκεκριμένα. Τα αποτελέσματα της καμπάνιας του 2021 είναι πραγματικά εξαιρετικά όσον αφορά την προβολή των νησιών και το πώς μπορέσαμε να βελτιώσουμε αρκετά την εικόνα τους προς τα έξω. Τώρα, η καμπάνια που θα κάνουμε θα είναι ουσιαστικά η προσέλκυση τουριστών πια, αυτή καθ' αυτή. Τα αποτελέσματα δεν θα φανούν αμέσως, διότι αν η καμπάνια είναι το 2023 και το 2024, τα αποτελέσματα θα φανούν από το 2024-2025 και μετά. Νομίζω όμως ότι θα γίνει μια τέτοια δουλειά και ένα τέτοιο στοχευμένο πρόγραμμα. Είμαστε πολύ δοκιμασμένοι σε αυτά και το έχουμε ξανακάνει. Ξέρετε, το έχουμε ξανακάνει σε επίπεδο χώρας. Ξεκινήσαμε από το 0 τον Μάρτιο του 20, το είπα και πριν, και σήμερα φτάσαμε σε επίπεδο του 19. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Άρα το ίδιο θα κάνουμε και με την Λέσβο και με τα υπόλοιπα 4 νησιά στα οποία θα τρέξει αυτού του είδους η καμπάνια. Σχετικά με τα προηγούμενα προγράμματα, γιατί από το 19 τουλάχιστον και μετά, έχουμε δοθεί αρκετά εκατομμύρια για τα νησιά μας σε σχέση με την τουριστική προβολή, προώθηση κτλ. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Ναι, ακούστε να σας πω. Για να είμαστε ακριβείς. Δεν ξέρω ποια είναι τα εκατομμύρια στα οποία αναφέρεστε από το 19 και μετά. Εγώ θα μιλήσω για τις 420.000 ευρώ που πήραμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και αφορούσαν τη Λέσβο. Και για τα οποία χρήματα αυτά πρέπει να πω, να μου επιτρέψετε, ότι και ο κύριος Αθανασίου έχει πιέσει πάρα πολύ προκειμένου το νησί να πάρει τα χρήματα που δικαιούται για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη καμπάνια στο εξωτερικό. Λοιπόν, έχω εδώ τα αποτελέσματα. Γιατί θυμάμαι ότι μιλήσαμε και στο τηλέφωνο προχτές και με ρώτησε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, είναι τεχνικά στοιχεία, εγώ θα τα πω και όποιος νομίζω ότι μπορεί να τα δει και να τα καταλάβει, είμαι ανοιχτός. Λοιπόν, στο History Channel για 2 μήνες παίξαμε 3.500 spots σε 5 χώρες. Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία, Πολωνία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, 6 χώρες. Στο Travel Channel παίξαμε 1.450 spots σε όλο το δίκτυο της Ευρώπης του Travel Channel. Στην Google κάναμε ειδική καμπάνια με ads, η οποία είχε επίτευξη στόχου 214%. Αυτά είναι νούμερα τα οποία μας τα δίνει η Google, δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας, για να είμαστε και σωστοί. Facebook και Instagram κάναμε ειδικές καμπάνιες, όπου είχαν 285% awareness, πιάσαν δηλαδή 285% παραπάνω το στόχο. Στην Glomex, που είναι μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες του εξωτερικού για προβολή τουριστικών βίντεο, φτιάσαμε 100%. Το στόχο με 4.765.000 views των βίντεο που ανεβάσαμε. Των βίντεο όχι μόνο για τη Λέσβο, για όλα τα νησιά στο συγκεκριμένο. Στο National Geographic επίσης παίξαμε και είχαμε εκπλήρωση στόχου 110% με 2.235.000 views στα banners μας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, για να μην συνεχίσω και κουράσω, αυτά είναι δεδομένα τα οποία μας τα δίνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες και ξέρετε, για να πληρωθούν, επί της ουσίας μας δίνουν τα δεδομένα και εμείς τα αξιολογούμε αν είναι έτσι. Άρα η προηγούμενη καμπάνια είναι προφανές ότι για τον στόχο της, του awareness, του πώς προβάλλουμε τα νησιά προς τα έξω, έπιασε τόπο. Αυτή η καμπάνια που έχει μια διαφορετική στόχευση από την προηγούμενη, να προσελκύσει επισκέπτες, και αυτή θα πιάσει το στόχο της, να είστε σίγουροι. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω αν θα ισχύσει ένα ανάλογο πρόγραμμα όπως το Samos Pass για την Λέσβο, για την ενίσχυση του τουρισμού, και δεύτερον, σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Θα υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την προσέλκυση τουριστών, όχι μόνο Τούρκων επισκεπτών,
αλλά και ξένων τουριστών που κάνουν τις διακοπές τους στην Τουρκία και που δεν χρειάζεται να έχουν βίζα για να επισκεφτούν την Ελλάδα για ολιγοήμερες διακοπές. Και ένα τρίτο, υπήρχε παλιότερα ένα αίτημα για σύνδεση της Μυτιλίνης με την Κωνσταντινούπολη. Είναι στις προθέσεις σας, είναι στις σκέψεις σας, εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Όταν πραγματοποιήθηκε η συζήτηση πριν από λίγο με τους φορείς, ο κ. Αθανασίου αναφέρθηκε και στα δύο αυτά ζητήματα πολύ αναλυτικά. Εγώ απλώς θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο ίδιος. Για το Σάμος Πας, η κυβέρνηση εξετάζει την επέκτασή του και σε άλλους προορισμούς που είχαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως για παράδειγμα τις πυρκαγιές, αγαπητέ Πρόεδρε. Οι πυρκαγιές στα Βατέρα. Ναι. Όπου είναι, το Σάμος Πας δόθηκε επειδή έγιναν οι σεισμοί στη Σάμο, άρα υπήρξε κάποια φυσική καταστροφή. Αντίστοιχα, εξετάζεται λοιπόν και για τη Λέσβο. Δεν είμαι σε θέση να ανακοινώσω κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά εξετάζεται από την κυβέρνηση και το πιέζει πολύ και ο κύριος Αθανασίου αυτό το θέμα. Όσον αφορά την Τουρκία, είπα και πριν, επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι ένα ειδικό target group επισκεπτών για την Λέσβο, στην καμπάνια η οποία θα γίνει θα έχουμε μια ειδική πρόβλεψη ειδικής καμπάνιας για την Τουρκία. Το κομμάτι της βίζας το έχει πει ο κ. Αθανασίου και πριν. Τι θα κάνουμε, είμαστε σε μια διαδικασία να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Θα γινόταν και νωρίτερα, αλλά λόγω της κατάστασης με τους γείτονες δεν ήταν εφικτό. Όσον αφορά την σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη, θα ενημερωθώ και θα σας απαντήσω. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω, αλλά δεν το ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω αν. Όχι, Πρόεδρε. Έχει τεθεί το θέμα αυτό, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει προχωρήσει. Συνεπώς, δεν μπορούμε να λέμε πράγματα που δεν είμαστε 100% σίγουροι και αυτό είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησής μας. Σωστό. Λέμε 4 για να κάνουμε 5, δεν λέμε 4 για να κάνουμε 2. Μιλάμε τόση ώρα για τον εξωτερικό τουρισμό και για το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τουρίστες. Μιλώντας για τον εσωτερικό τουρισμό και για τον κόσμο που μπορεί που ζει στην Ελλάδα και μπορεί να επισκεφτεί τη Λέσβο, θα ήθελα να ρωτήσω, έχουμε κάνει κάποια πρώτα βήματα σε σχέση με τον εκπαιδευτικό τουρισμό και το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι μας επισκέφτηκαν αρκετά σχολεία. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, κάποιο σχέδιο για τον εσωτερικό τουρισμό? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ο ΕΟΤ κάθε χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια, κάνει και μία μικρή καμπάνια εσωτερικού τουρισμού. Ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Παράλληλα, πέρα από την καμπάνια, η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, τα τελευταία 3 χρόνια, για να τονώσει την τουριστική κίνηση στο εσωτερικό, έχει δώσει διάφορα κίνητρα προς τους πολίτες, προκειμένου να ταξιδέψουν. Είναι το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους του Υπουργείου Τουρισμού, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών. Το πρόγραμμα Σάμος και Εύβοια Πας, το οποίο σας είπα και πριν ότι ενδεχομένως να επεκταθεί και σε άλλους προορισμούς. Και επίσης να σας πω ότι στην προηγούμενη καμπάνια που κάναμε και για την Λέσβο, είχαμε και ειδική πρόβληση για τον εσωτερικό τουρισμό. Κάναμε ειδική καμπάνια στα μέσα του εσωτερικού τότε. Για όλα τα νησιά, αλλά και κάθε νησί διακριτά. Άρα αυτό θα κάνουμε και τώρα, όσον αφορά τη Λέσβο ειδικά. Κατά συνέπεια, ναι, είναι προτεραιότητα ο εσωτερικός τουρισμός. Κάνουμε κάθε χρόνο μία μικρή καμπάνια και πιο εξειδικευμένη για τα νησιά, τα 5 του προσφυγικού. Αλλά κακά τα ψέματα, το 90% του τουρισμού είναι εισερχόμενος τουρισμός στο εξωτερικό. Εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος μας, χωρίς όμως να παραβλέπουμε και το κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού. Ο κύριος Γενικός είπε ότι σε αυτό το κονδύλι για την προβολή του τουρισμού θα έχει και έναν σημαντικό ρόλο η περιφέρεια, με τα στελέχη της, με την εμπειρία της. Από τώρα σας λέω ότι θα ρίξουμε το βάρος μας, η περιφέρεια και εγώ, στο θέμα αυτό που απεκάλεσε ο κύριος Γενικός, individual τουρισμός. Έκανε διάκριση ανάμεσα στο individual και στο operator. Individuals έχει το μεγάλο χαρακτηριστικό η Λέσβος να είναι ακριβώς απέναντι την Τουρκία. Και όπως είπα προηγουμένως, το 10% των 85 εκατομμυρίων να είναι δυνάμενοι να ταξιδέψουν και να επισκεφθούν Ευρώπη είναι ένας μεγάλος στόχος, ένα μεγάλο target. Εκεί πρέπει να σκοπεύσουμε και λόγω της μικρής αποστάσεως και λόγω του ότι είναι individual τουρισμός και το ότι είναι ότι θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται εδώ. Και είναι 12 μήνες διαρκείας αυτός ο τουρισμός. 12 μήνες διαρκείας. Είδαμε με όλα τα προβλήματα που όπως μας ανέφεραν σήμερα για τη βίζα και παρακαλώ εδώ στον Υπουργό, τον κύριο Αθανασίου, τον Πρόεδρο, σε αυτό να ρίξει το βάρος του, να απλοποιήσουμε τη βίζα.
Μου λέγανε τι ταλαιπωρίες περνάνε για να έρθουν. Εν αντιθέσει με τον Έλληνα που σηκώνεται το πρωί και πάει στο Ιβάνι. Εκεί αν απλοποιήσουμε τα πράγματα, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μεγάλη προσέλευση τουριστών από την Τουρκία. Προφανώς διατηρώντας τις απόψεις μας και εθνικά μας θέματα. Δεν τα πεμπολούμε. Είμαστε σταθεροί εκεί μέσα σε αυτά. Εκεί θα δώσουμε την έμφαση η περιφέρεια σε αυτό την προβολή. Και ήδη μου αναφέρθηκε σήμερα, θα πάμε στο κύριε Υπουργέ, θα πάμε στις 5 του μηνός στη Σμύρνη, μια αντιπροσωπεία από τους τουριστικούς παράγοντες της Λέσβου και των ξενοδοχείων, όπου στη Σμύρνη θα κάνουμε ένα promotion της Λέσβου. 5 Μαΐου. Και επίσης θα τον παρακαλέσω σε αυτό το πρόγραμμα να έχουμε ιδιαίτερη φροντίδα για το bird watching. Ωραίο. Το bird watching είναι θεματικός τουρισμός μοναδικός για τη Λέσβο. Με τον κόλπο Καλονής και τα λίμπεδα. Ήδη φέτος, κύριε Γενικέ, αναβαθμίσαμε όλα τα παρατηρητήρια που είναι περί τον κόλπο και οι ξενοδόχοι της Σκάλας Καλονής, κύριε Υπουργέ, αν το ξέρετε, μου λένε ότι έχουν υπερδιπλάσιες κρατήσεις για το bird watching. Υπερδιπλάσιες κρατήσεις. Εξαιρετικό. Ξενοδόχοι. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, δεν έχω υπομονή να κάνω bird watching, αλλά το κάνω και τους στέλνω. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γενικό, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Υπουργό που είμαστε εδώ και κυρίως εσάς που είστε εδώ και ενδιαφέρεστε για τα θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα.